Δεν είναι όμορφο σημείο με αυτό το ωραίο που κάνεις. Ναι, είναι πολύ όμορφο κούκλος. Εάν πήγαινα στο GNTM να φωτογραφηθώ και εγώ με κάποια κοπέλα από αυτές, ας πούμε, μέσα, εκείνη το έπαιζα εγώ Αδάμ, εκεί με τα μήλα. Ναι. Ήμουν ωραίος με αυτό το καμισάκι ή θα ήταν εκτός. Αν πρέπει να μην αγγιμπήσω και πάνω. Θα σου πω κακία τώρα. Τι. Αδάμ και 800 χρονών δεν πάει. Πρέπει να είσαι μικρός ηλικία. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Τι, θες να μου πεις ότι ο Αδάμ ήταν άκουσα, 40 και 50 όχι, και... Και 500 και 1000 μετρών μπορεί να ήταν. Α. Διότι εκεί ο χρόνος δεν μέτραγε. Α, έτσι, ήταν αθάνατη. Και πώς αν δεν είχε φέρνεις, πάει... Έτσι, όχι, πώς τα φέρνεις έτσι, πώς τα φέρνεις αλλιώς και τα κάνεις υπέρ σου. Εγώ δεν το κάνω υπέρ μου. Κοίτα, η εικόνα η αλήθεια, που έχουμε για τον Αδάμ είναι ότι άσε είναι μικρός σε ηλικία. Τον Αδάμ. Μένανε σε μια συγκεκριμένη ηλικία, σωματικά, όχι στα χρόνια. Γιατί στα χρόνια ήταν απεριόριστα. Ήταν αθάνατη, απλά κάποια στιγμή βαρέθηκε η Εύα, πήγε και τον έπεισε να πάει να κατεβάσει το μήλο να το φάει. Ξέρεις το μήλο, τι ήταν, μην το λέω τώρα. Ναι. Εντάξει. Δεν ήταν το μήλο που λένε, μην τρελαθούμε τελείως. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέει ότι είναι απαράδεκτο και αμάρτημα, πολύ σοβαρό το να κάνεις αυτό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το αφήνω όμως στην άκρη τώρα, μην πάμε τα εκκλησιαστικά και αρχίζουν και μας βρίζουν όλος ο κόσμος. Αλλά δεν υπήρχε ηλικία εκεί. Όταν λοιπόν κατέβηκαν στη γη, άρχισε ο χρόνος να μετράει. Θες να μου πεις ότι θα μπορούσες να φωτογραφηθείς κι εσύ σαν Αδάμ? Εγώ όχι μόνο, εντάξει, πλάκα κάνω. Απλά λέω να πω για να ξεκινήσω το ηλικία, θέμα. Εντάξει, το σοβαρό. Okay. Αλλά τον ηλικιακό. Για μένα μου πήγε αλλού. Κοίτα, okay, εμένα στο μυαλό μου πάει 20 χρονών το κορμί. Όπως επίσης αυτό ισχύει για μένα. Υπονοείς ότι δεν έχω τέτοιο κορμί. Ισχύει και για μένα. Δεν μπορεί να πάει η Εύα με μια αλφα ηλικία, πρέπει να είναι μικρούλα. Το κορμί δεν πάντων, το συγγνώμη. Το θέμα είναι, αλλά έχω αυτά που βλέπουμε στο GNTM μια χαρά. Έχω κορμάρα εγώ, εντάξει, να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα όμως έχει ως εξής. Ότι στο GNTM που έπαιξαν αυτό το ρόλο, το παιδί αυτό το οποίο ήταν, ωραίο παλικάρι. Σύγχρονη Εύα, στον παράδεισο. Ωραίο παλικάρι. Εντάξει, ξυστή, δεν μπορώ να κρίνω γιατί είναι μικρό ηλικία και εντάξει, παιδάκι. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, το μοντέλο, ωραίο παιδί. Στις περισσότερες κοπέλες δεν άρεσε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν δεν άρεσε. Πάντως, εγώ ήταν ωραίο συμπαθητικό. Συμπαθητικός, συμπαθητικός. Λοιπόν, έγραφε πάντως ωραίες φωτογραφίες. Πάρα πολύ. Οι γωνίες του κτλ. Και βέβαια, πολλές ήταν αυτές που έγραψαν, αλλά και πολλές που δεν έγραψαν. Εν τέλει, η Ασημίνα είναι το άτομο το οποίο έπρεπε να φύγει, ήταν αυτή που ήταν η χειρότερη από όλες. Κοίτα, για μένα εμφανισιακά δεν ήταν η χειρότερη. Ήταν μια χαρά η φωτογραφία της, εμένα μου άρεσε και θεωρώ ότι αδικήθηκε. Πέρα από το χαρακτήρα που έχει βγάλει, πέρα από το ότι είναι μισή της στο Twitter, στα παιδιά στο social, τη βρίζουν από το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όλες αυτές τις μέρες έχουμε δει δηλαδή, τα χειρότερα να γράφουν την Ασημίνα, φίδι τη λέγανε, χίλια δυο. Αλλά σαν εμφάνιση. Σίγουρα είναι για μένα ένα όμορφο κορίτσι. Μην κοίτας που... Στη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Μου όμως, άρεσε, μου άρεσε. Σου άρεσε. Μου άρεσε. Υπήρχε κάποια που δεν σου άρεσε. Ναι. Ποια? Η χειρότερη ήταν η χαρά. Η χαρά του Μπουράκ, ναι. Όλοι τη γνωρίζουμε. Η οποία έχουμε πει ότι όταν βάφεται είναι ένα απίθανο κορίτσι μεταμορφώνεται. Τώρα επειδή σε αυτό το κόνσεπτ ήταν κάπως, είχαν πολύ ελαφρή μακιγιά σχεδόν καθόλου. Εκεί βγήκαν λίγο τα χαρακτηριστικά της περίεργα. Και θα δούμε και στη φωτογραφία ότι δεν φαίνεται καλό το στόμα της, τα μάτια της. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς έπρεπε να αποχωρήσει χαρά. Και όχι Ασημίνα. Εσύ λες για ποιο λόγο να έγινε αυτό? Κράτησαν τη χαρά, ας πούμε, μέσα γιατί είναι το κοινό μεγάλο το οποίο τη στηρίζει. Εννοείς λόγω Μπουράκ και τα λοιπά. Ναι, όχι λόγω Μπουράκ. Ο Μπουράκ είναι άλλη κατάσταση. Ναι, εντάξει, παίζει και ρόλο. Κάνει κάτι αναρτησούλες και στην Τουρκία που παίζουν παντού, έτσι, με τη χαρά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι η κοπέλα αυτή μένει εκεί γιατί υπάρχει ένα fan club το οποίο τη στηρίζει, επειδή είναι οι άλλες, πώς λέγονται, FF, πώς λέγονται οι άλλες. FF, ναι. Επειδή είναι σε FF οι άλλοι, ας πούμε, ήταν θέμα κόσμου. Ότι ξέρετε, ας φύγει μία από εγώ αυτές. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο παρασκήνιο το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς και ίσως η Ασημίνα είναι σε κάποια πράγματα αντιδραστική και πίσω στις κάμερες και οτιδήποτε εκνευρίζει τους κριτές, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί αποφασίζουν τα πάντα, οτιδήποτε εκνευρίζει τους κριτές μπαίνουν στη διαδικασία και την διώχνουν. Γιατί σαν εμφάνιση δεν τη λες από τις 10-11 κοπέλες ότι είναι η χειρότερη. Όχι, βέβαια έχει ένα πολύ ωραίο σωματάκι. Εμένα μου αρέσει το πρόσωπό της και μάλιστα δεν μου αρέσει τόσο με αυτό το μαλλί, το ginger, έτσι, το περίεργο που έχει τώρα. Πριν μου άρεσε περισσότερο και σε κάποιες φωτογραφίες που έχουμε και στα social είναι ωραίο κορίτσι. Ασχέτως αν παίρνουν κάποια καρέκια, δηλαδή κάποιες εκφράσεις και βγαίνει άσχημη, σαν κορίτσι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ξέρεις κάτι, η σύγκριση που της κάναμε με την Ντούνι
η της Ασημίνας ήταν άστοχη. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν υπό. Όμως, η χαρά την οποία εγώ στηρίζω πάρα πολύ και θεωρώ ότι αξίζει να πάρει τη νίκη, όντως στη φωτογραφία της συγκεκριμένη δεν ήταν καθόλου καλή. Έτσι, όμως πρέπει να σας πω ότι είμαι φαν της χαράς, που ξέρω ότι η χαρά δεν είναι πλέον μέσα στην τριάδα. Η αλήθεια όμως αλέεται, αν βάλεις αυτές τις δύο φωτογραφίες και δεις τη μία κοπέλα και την άλλη, είναι τεράστια αδικία. Είναι τεράστια αδικία. Ναι, έπρεπε να φύγει η χαρά. Δυστυχώς. Έπρεπε να φύγει η χαρά. Ναι. Όπως τώρα, ας πούμε, θα φεύγει η ελευθερία. Τώρα. Εντάξει, η ελευθερία. Όπου είπαμε... η ελευθερία λένε ότι έχει το τέλειο κορμί, αλλά το κεφάλι δεν. Το κεφάλι σημαίνει. Δεν ήταν άσχημο με το άλλο το μαλλί, δυστυχώς τη θάψανε. Με το μαλλί, το καρεδάκι δεν τις πάει καθόλου. Παιδιά, δεν είναι όλα τα μαλλιά για όλες. Δηλαδή, αφού το κοριτσάκι τώρα του κάνατε καρέ μαλλί σπαστό, με το προσωπάκι το στρογγυλό, έγινε ακόμα πιο στρογγυλό, δεν γίνεται. Όταν έχει τόσους μεγάλες, έχει έντονες γωνίες ή έχει, νομίζω, ανοιχτά εδώ το σωματάκι. Ναι, έχει ένα θεματάκι. Δεν μπορείς να πας να κάνεις καρέ φούντοτο, γιατί το κεφάλι θα γίνει τόσο. Και σε σχέση με το σωματάκι της, έχει μεγαλώσει πολύ το κεφαλάκι, είναι και μικρό κοριτσάκι. Άστο το μακρύ, της πήγαινε. Δηλαδή έχουν κάνει φέτος, θεωρώ, πέρα από την Εμμανουέλα που σου άρεσε το κοντό, έχουν κάνει εγκλήματα. Τα χειρότερα, τα εγκλήματα στα μαλλιά. Και η Κάτια δεν μ' αρέσει με το πολύ κοντό. Η Εμμανουέλα ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξη αυτή η αλλαγή που της έκαναν. Της πήγαινε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι όμως, της πάει πάρα πολύ, αλλά και με μακρύ που τον είχα δει και εκεί ήταν ομορφούλα και είχε και. Όταν έχεις τόσο κοντό μαλλί, δεν έχεις πολλές αναλλαγές να αλλάξεις το στυλ σου. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένο, γαλιδούλα. Τελείωσε. Αλλά είναι αυτό. Τόσο πολύ όμορφο το κορίτσι αυτό. Ναι, ήταν ακόμα πιο όμορφη όμως με το μακρύ. Όμορφο εμείς τώρα, ας πούμε, και το άλλο το παλικάρι τώρα την κλαίει. Την κοπέλα που χώρισε, ο άντρας της λέω. Ναι, ο Ζωντανός. Την κλαίει, ο Ζωντανός, ναι. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου, είναι ένα ωραίο κόλλητο που το κλαίει. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Έχει γονατίσει όλη η Ελλάδα, έχει γονατίσει όλη η Ελλάδα μπροστά της. Δεν την άφηνε να πάει στο GNTM. Εντάξει, αυτό συνέστηκε. Έχει γονατίσει όλη η Ελλάδα μπροστά της, όλοι λένε για την ομορφιά της και αυτός που την είχε και τη χαιρόταν την έχασε. Είναι λίγο δραματικό αυτό. Το λέω ως άντρας, ξέρεις. Ναι. Είναι κακό αυτό. Και εσύ δεν θα με άφηνες να πάω, άμα ήμουν μοντέλο. Εγώ δεν θα σε άφηνα να πας ούτε στο Μαγιστέριο ούτε σε κανένα από τα αυτά. Εδώ δεν με αφήνεις να πάω γυμναστήριο. Ούτε στο σούπερ μάρκετ. Ντροπή και έσχος. Ούτε στο σούπερ μάρκετ. Ούτε στο σούπερ μάρκετ πηγαίνω. Άσε. Αυτό... Εντάξει, την αφήνω γιατί είναι της γειτονιάς. Αυτό αν θες. Έχω τα καρφιά που μου τα λένε όλα. Αν θες δεν με αφήνεις να πάω. Λες. Πήγαινε εσύ. Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, δικαίως έφυγε η Ασημίνα ή έπρεπε να φύγει η χαρά. Εμείς σας έχουμε αδικία, βγάλει. Αδικία. Ναι, εμείς έχουμε βγάλει όμως τώρα πλέον τη φωτογραφία και τη μία και την άλλη μαζί και αφήνουμε εσάς να το σχολιάσετε. Το θέμα δεν είναι τώρα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά όμως θα είναι ωραίο να σχολιάζουμε σωστά και να έχουμε μια άλλη κριτική ματιά εμείς. Γιατί όπως για να το κάνουμε ρε παιδιά, δεν θα παίξουμε το δικό τους παιχνίδι. Εκεί πέρα μέσα κάποιο παιχνίδι παίζεται. Έτσι. Σίγουρα, ναι, και κοίτα, να πούμε και τις αλήθειες, παιδιά. Η Ασημίνα έχει χαρακτηριστικά, έντονα χείλη, δηλαδή φαίνεται το κορίτσι δεν είναι πειραγμένο καθόλου. Έχει ωραία χαρακτηριστικά, έτσι, μητούλα γαλλική, έντονα χείλη. Θα μπορούσε άμετα να κάνει κάποια πραγματάκια στο modeling και νομίζω ότι είναι και ψηλή. Και θα τα κάνει τα πραγματάκια στο modeling. Τώρα δεν είναι δυνακίες, κάτι θα κάνει το κοριτσάκι, δεν θα μείνει απ' έξω. Ναι, θα κάνει. Έχει τις προδιαγραφές δηλαδή. Δεν είναι και τυχαίο που έκανε παρέκκληση με την Κάτια. Ναι. Γιατί καμιά φορά όταν είσαι επαγγελματίας μοντέλο, κρίνεις και βλέπεις ότι λες αυτή είναι φίλη μου, έχει, καλοστέκεται για μοντέλο. Δηλαδή ξέρεις, τα συνδυάσεις αυτά. Δεν πας, ας πούμε, εσύ, εάν είστε σε ένα διαγωνισμό, ας πούμε, παρουσιαστών, σου λέω εγώ τώρα. Μπορείς, έχεις σωστή κριτική να πεις ότι αυτός θα την κάνει. Θα την κάνει. Έτσι ακριβώς είναι.